οι πρόσφυγες αυτοί και οι μετανάστες εξακολουθούν να παραμένουν στους διέρθρους του επιβατικού σταθμού του λιμανιού της Σιτίας. Η συνθήκη βέβαια εκεί πέρα, παρά τις προσπάθειες της δικιάς μας, δεν είναι οι καλύτερες, έτσι. Εμείς τους έχουμε από πλευράς καθαριότητας χημικές τουαλέτες, τις οποίες καθαρίζουμε κάθε μέρα. Τους έχουμε εξωτερικές βρύσες και παροχές νερού για να πλένονται και να πλένουν τα ρούχα τους. Από πλευράς υγιεινής δηλαδή το παλεύουμε, όπως λέμε, το θέμα. Από πλευράς τώρα διαμονής, σε αυτές τις δύο αίθουσες τους έχουμε δώσει στρώματα, σεντόνια, κουβέρτες. Ο Δήμος θα κάνει όλα αυτά για να μπορούν να κοιμούνται τουλάχιστον σε χώρους και με πυροσκεπάσματα για να μην είναι ολότελα έκθετοι στο περιβάλλον. Και να μην είναι κάτω στο τσιμέντο, θέλετε να πείτε. Ακριβώς. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, σε συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις εδώ της περιοχής μας, σε συνεργασία με τους μεμονωμένους ευαισθητοποιημένους πολίτες πάνω σε τέτοια θέματα όπως αυτό, των προσφύγων, σε συνεργασία με την αστυνομία, το λιμεναρχείο κλπ. Προσπαθούμε να κάνουμε το νοσοκομείο Σιτίας όσο γίνεται πιο καλή την παραμονή τους. Οι άνθρωποι αυτοί χρειάστηκαν ενδεχόμενα κάποια παραπάνω ιατρική περίθαλψη, διότι έχει και μικρά παιδιά, έχει και μία έγκυο. Δεν χρειάστηκε ευτυχώς καμία ιδιαίτερη ιατρική παρέμβαση, και η έγκυος και το παιδάκι χαίρουν άκρας υγείας. Το παιδάκι του έχουμε βέβαια ιδιαίτερη περιποίηση, επειδή είναι μωρό. 9 μηνών. Με τα μπιμπερό του, ξέρω εγώ, από στυρωτήρες, πώς το λένε, γάλατα και κρέμες που είναι σε αυτή την, για τη διατροφή αυτή, σε αυτή την ηλικία που είναι. Ένα παιδάκι το οποίο είχε μια παραλυσία στα κάτω άκρα του, ρίκανε ένας συμπολίτης μας, του έφερε ένα καρατσάκι από το σπίτι του για να μπορεί και αυτό έτσι να διακινείται. Τέτοια μικροθέματα, ευτυχώς η τοπική κοινωνία με την βοήθεια όλων μας τα επιλύει. Και από πλευράς φαγητού, τρεις φορές την ημέρα έχουν διατροφή, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και ενδιάμεσα με χυμούς, φρούτα, γλυκά για τα παιδιά κλπ. Και αν θυμάμαι καλά. Νομίζω δηλαδή να έχουμε από πλευράς διατροφής και παραμονής κανένα πρόβλημα. Και αν θυμάμαι καλά από τη Συρία, μισό λεπτό, και αν θυμάμαι καλά, να μας λέτε, είναι από τη Συρία, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, έτσι. Και Ιράν. Και Ιράν. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Να πούμε ότι ήρθαν και εκπρόσωποι από την ΟΗΕ να ελέγξουν εδώ πέρα την κατάσταση, να συζητήσουν και με τους πρόσφυγες να δουν, ξέρω, αν υπάρχουν ιδιαιτερότητες, και φαίνεται ότι υπάρχουν σε κάποιες ιδιαιτερότητες. Ωραία. Όσον αφορά. Μιλήσατε για το Δήμο, για τις εθελοντικές οργανώσεις, για τους μεμονωμένους, για τους γιατρούς, για την αστυνομία, για το λιμενικό, ότι ήρθε αντιπροσωπεία το ΟΗΕ. Δεν άκουσα να μου λέτε να ήρθε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κύριος Μουζάλας, οι βουλευτάδες, κάποιος άλλος. Κανείς δεν πήρε τηλέφωνο το Δήμαρχο να το ρωτήσει τι γίνεται, ή καμία άλλη υπηρεσία εδώ του Δήμου μας που ασχολείται με αυτό το θέμα. Πέραν του κυρίου Θραψανιώτη, οφείλω να το πω αυτό, ο οποίος είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον ομό μας. Ναι. Καμία άλλη επαφή. Εμείς προσπαθούμε να μάθουμε από τρίτους τι μέλη γενέστε. Η κυβερνητική απουσία είναι πράγματι αισθητή. Από τηλέφωνα τώρα και από πληροφόρηση που προσπαθούμε να μάθουμε να έχουμε, περιμένουμε μέχρι το μεσημέρι η ανώτατη διοίκηση Κρήτης να δώσει κάποιες κατευθύνσεις για το τι θα γίνει. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορεί για πολλοί να παραμένουν σε αυτούς τους χώρους, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Πρέπει να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Όσο και αν προσπαθήσουμε, ό,τι και αν κάνουμε, δεν είναι χώροι αυτοί τώρα για να μένουν 65 άτομα. Μάλιστα. Νομίζω είστε σαφείς. Αυτό είναι το παράπονο το δικό μας. Έτσι, και το παράπονο της κοινωνίας εδώ πέρα, γιατί αισθανόμαστε ότι είμαστε μόνοι ως συνήθως.